Αρκαδία 938. Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας για να συζητήσουμε τις άθλιες μεθοδεύσεις της συνδικαλιστικής μαφίας, όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ, καθώς και είχαν προηγηθεί διάφορα αντίστοιχα φαινόμενα και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ανιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μια από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες που υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλουμε να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους και με συνδικαλιστές, ακριβώς γιατί δεν έχουν γίνει γνωστά, παρόλο που έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου και συνεντεύξεις κτλ. Δεν έχουν παιχτεί από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν θαυτεί. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε πάρει αποφάση και πανελλαδικά το πάμε καλή. Όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, αντιπροσώπους και εργαζόμενους, σε κάθε χώρο δουλειάς να ενημερώσουν για τις εξελίξεις αυτές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ουσία που υπάρχει σε όλη αυτή την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς το γεγονός ότι μία χούφτα συνδικαλιστές, αυτούς που ονομάσαμε, όπως σας είπα, συνδικαλιστική μαφία, στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, έχει κάνει τα πάντα για να εκβάλει νόθους και εργοδότες σαν αντιπροσώπους μέσα στο συνέδριο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, τα έχουμε καταγγείλει. Είναι τρανταχτές και προκλητικές, κραυγαλαίες περιπτώσεις όπως του Δημήτρη Καραγεωργόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, υπεύθυνος του γραφείου τύπου και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μέρος δηλαδή της συνδικαλιστικής μαφίας. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία ανώνυμη εταιρεία, που στη συνέχεια μπαίνει ως κύριος μέτοχος σε δεύτερη επιχείρηση και στο τέλος εξαγοράζεται από τρίτη επιχείρηση κυπριακών συμφερόντων. Όλα αυτά τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ήταν και αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Στο Εργατικό Κέντρο η Μαθία, στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξάνδρειας, παρουσίασε αύξηση ψήφων 254% χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Στους εργάτες γη στη Βέρεια φέρεται να ψήφισαν σε 3 κάλπες, ένας εργαζόμενος κάθε 41 δευτερόλεπτα, 801 εργαζόμενοι μέσα σε 5,5 ώρες. Στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Μαθίας, η εκλογή εφορευτικής επιτροπής πραγματοποιήθηκε 5 ώρες μετά από την έναρξη των αρχαιεσιών. Στην Καλαμπάκα το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Οικοδομικών Εργασιών δεν λειτουργεί από το 2011 και όμως και αυτό βγάζει αντιπροσώπους. Στο Εργατικό Κέντρο Κυλκής, που στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ παρουσίαζε 572 ψηφίσαντες και αποκλείστηκε από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ για νοθείες, τώρα παρουσιάζει ψηφίσαντες 1802. Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είναι και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας του Κυλκής. Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου παρουσίασε αύξηση ψηφισάντων κατά 188%. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συνδικαλιστική μαφία δεν ήθελε ποτέ να ξεκινήσει συνέδριο. Δεν συγκάλεσε ποτέ τη διοίκησή της, την ολομέλειά της, για να ορίσει οργανωτική επιτροπή και τεχνικές επιτροπές ώστε να προχωρήσει στην νομιμοποίηση. Και 4 μέρες στην Καλαμάτα ήταν κλεισμένοι στα πολυτελή ξενοδοχεία και στα δωμάτια τους και είχαν γυρίσει όλα τα ουζερί και τις ταβέρνες της Καλαμάτας και η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου ήταν άμπαρα κλειδωμένη. Οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς που πήγαμε για να απαιτήσουμε να γίνει συνέδριο εργαζόμενων και όχι συνέδριο εργοδοτών, περιμέναμε 16 ώρες κάθε μέρα έξω από το συνεδριακό κέντρο εκεί. Απαιτούσαμε και κάναμε, διαδηλώναμε αυτό
και δεν εμφανίστηκαν ποτέ αυτοί οι κάθε εργαζόμενος, κάθε συνδικαλιστής να παλέψει, να φύγει, να σπάσει αυτό το απόστημα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τώρα τα καταγγείλαμε κιόλας. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι ο ηγέτης της εργατικής τάξης ο κύριος των 8.000 ευρώ τον. Εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, ότι δεν σταματάμε εδώ. Εννοείται ότι απαιτούμε να γίνει συνέδριο εργαζόμενων, που να είναι αντιπρόσωποι πραγματικοί εργαζόμενοι που έχουν εκλεγεί από πραγματικούς εργαζόμενους. Αυτό ζητάμε. Και είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αρκαδία 938.